Σε θανατηφόρο τελικά εξελίχθηκε το τροχαίο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στους δρόμους του Ρεθύμνου, γιατί από την αρχή της εκπομπής σας είπα για την μεταφορά σε σοβαρή κατάσταση ενός 46χρονου του νοσοκομείου, όταν η μηχανή που οδηγούσε βγήκε εκτός πορείας και έπεσε πάνω σε τσιμεντένιο στη Θέο. Και δεν μένουμε εδώ, γιατί έχουμε 2 νεκρούς και 3 τραυματίες σε τροχαίο με τη σύγκρουση 2 αυτοκίνητων με τοπική στη λεωφόρο Ποσειδώνος στη Βουλιαγμένη Αττικής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επίσης έχουμε ένα νεκρό σήμερα πάλι στη Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και ανατράπηκε. Δεν περνάει ημέρα που να μην καταγράφεται ένα θανατηφόρο. Δεν περνάει ημέρα που να μην καταγράφονται τροχαία με σοβαρούς τραυματισμούς. Συγγνώμη κύριε Καλοκύρη, αλλά τα έχουμε πει όλα. Πείτε μου πώς από εδώ και κάτω, πείτε μου από σήμερα και κάτω, πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Είναι αδιανόητο. Πείτε μου πώς, το Θεό σας. Τα έχουμε πει όλα τα τελευταία χρόνια. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Σε αυτή την εκπομπή σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πραγματικά έχετε δίκιο. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε ξαναπεί. Αλλά αυτό που γίνεται στους δρόμους δεν έχει τέλος. Καθημερινά βλέπουμε συμπεριφορές από πολλούς οδηγούς και από πεζούς που θέτουν σε κίνδυνο τόσο τη δικιά τους ζωή, αλλά και την ζωή των άλλων. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει άμεσα. Δεν γίνεται να συνηθίσουμε να φρενούμε τόσα θύματα καθημερινά στην Ελλάδα, στο νησί μας, με αυτές τις συμπεριφορές που έχουμε. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να το προχωρήσουμε παρακάτω αυτό και να ρίξουμε όλους αυτούς τους δείκτες. Πώς αλλάζουμε τη συμπεριφορά μας στον δρόμο, πώς το λέτε αυτό? Γιατί δεν άκουσα καλά. Είπατε πριν από λίγο, δεν πάει άλλο. Πρέπει να αλλάξουμε άμεσα αυτό που γίνεται στους δρόμους. Αναφέρεστε Βέβαια. Στη συμπεριφορά του κάθε ενός από εμάς ως οδηγού, γιατί μιλάτε? Βέβαια. Αυτό που πρέπει να αλλάξουμε είναι τη συμπεριφορά, την οδηγική μας συμπεριφορά. Θα πρέπει να μας διακατέχει το αίσθημα της αμυντικής οδήγησης. Δηλαδή, να οδηγάμε με τέτοιο τρόπο ώστε να προλάβουμε και κάποια σφάλματα που μπορεί να κάνουν οι άλλοι οδηγοί. Θα πρέπει να κάνουμε βασικά πράγματα για να, έτσι, να έχουμε την οδήγησή μας σε ένα καλό. Το λένε, να το πω, επίπεδο, να μην κινδυνεύουμε εμείς και να μην κινδυνεύσουν και άλλοι. Θα πρέπει να σεβόμαστε καταρχήν τον κώδικα της κυκλοφορίας. Είναι το πρώτο και βασικότερο. Θα πρέπει να σεβόμαστε τα όρια ταχύτητας. Δεν γίνεται να μην σεβόμαστε τα όρια ταχύτητας. Όταν εδώ μέσα στην πόλη, αν δεν προσδιορίζεται κάπως τα όρια ή την παραλιακή, είναι 50 χιλιόμετρα και βλέπουμε τις νυχτερινές ώρες κυρίως κάποια οχήματα τα οποία πάνε τα διπλάσια και πολλές φορές παραπάνω από τα διπλάσια ταχύτητα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια κινητή βόμβα. Κάπου θα σκάσει. Θα πρέπει, είπαμε λοιπόν, να σεβόμαστε τα όρια ταχύτητας. Δεν πρέπει να κάνουμε αντικανονικά προσπεράσματα. Πρέπει να σεβόμαστε το stop, το κόκκινο. Να δίνουμε τις προτεραιότητες εκεί που πρέπει να τις δώσουμε, είτε είναι σε πεζούς, είτε είναι σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Να σεβόμαστε πολλές φορές τα σήματα των τροχονόμων, γιατί έχει παρατηρηθεί και αυτό το φαινόμενο, να φεύγουν κάποιοι. Να φοράμε τη ζώνη ασφαλεία μας. Να βάζουμε το κράνος μας οι φίλοι μοτοσυκλετιστές και φυσικά να τοποθετούμε τα παιδιά μας στα καθίσματά τους και όχι ανεξέλεγκτα στα πισωκαθίσματα. Πάντως δεν ξέρω ποιος μπορεί να έχει την ευθύνη, αν την έχω εγώ, αν την έχει η πολιτεία, αλλά όλοι μας έχουμε σηκώσει ψηλά τα χέρια, έτσι μου φαίνεται, πάνω σε αυτό το θέμα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάξει την ευθύνη του αναλογή. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να πάμε μπροστά. Δηλαδή, δεν πρέπει να έχει κάποιος από πίσω του ένα αστυνομικό για να εφαρμόζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πρέπει από μόνος του να σέβεται αυτά που πρέπει να σεβαστεί. Δηλαδή, πρέπει να σας πει εσάς κάποιος ότι θα σας σώσει η ζώνη ασφαλείας σε μια πιθανή σύγκρουση. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν το λέω για εσάς προσωπικά. Ο κάθε γονιός που θα μπει στο αυτοκίνητο είναι το πρότυπο του παιδιού του. Αν αυτός ο γονιός δεν βάλει τη ζώνη του, τι πρότυπο, τι παράδειγμα θα δώσει στο παιδί του που μετά από 5-10 χρόνια θα γίνει ένας οδηγός, αν το πρότυπο που λαμβάνει είναι λάθος? Αυτά όλα πρέπει να τα αλλάξουμε. Και όπως επίσης πρέπει να αλλάξουν και πάρα πολλά στο οδικό δίκτυο, γιατί πάρα πολλές φορές βλέπουμε ότι είναι κακά φωτισμένο, με κακή ποιότητα ασφαλτοτάπητα, με λάθος διαγραμμίσεις, με λάθος σημάνσεις. Αλλά αυτό δεν θα αλλάξει άμεσα. Αυτό πρέπει να αλλάξουμε είναι η νοοτροπία. Εγώ, κύριε Καλοκύρη, σας είπα πριν από λίγο και δεν το είπα τυχαία, ότι γιατί στην ευχή έχουμε σηκώσει ψηλά τα χέρια. Γιατί η ευθύνη είναι ευθύνη πολλών.
πρωτίστως της ίδιας της πολιτείας. Μπορεί στην πρόκληση ενός τροχαίου στο σύνολό σας να λέτε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι η βασική αιτία και λέγεται εδώ και πολλά χρόνια. Οι πρώτοι που το είπαν αυτό πρέπει να σας πω ότι θεωρήθηκαν ότι ήταν γραφικοί. Αλλά στην πορεία αυτό εξελίχθηκε και έτσι εξελίχθηκε ότι την πρώτη αιτία, την πρώτη ευθύνη για την αιτία πρόκληση ενός τροχαίου την έχει ο ίδιος ο οδηγός. Αλλά από την άλλη πρέπει να νοιαστεί και η ίδια η πολιτεία. Πρέπει ενδεχόμενα να νοιαστείτε πολύ περισσότερο και εσείς από τη δική σας την πλευρά. Εμένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση μία αναφορά σας, κύριε Καλοκαίρη, πρόσφατα εδώ στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, όταν είπατε ότι εμείς σαν εκπαιδευτές μπορεί να δώσουμε 5-10 γνώσεις, το λέω σχηματικά έτσι, σε έναν υποψήφιο οδηγό να περάσει τις εξετάσεις του, να είναι πραγματικά παράδειγμα προς μίμηση, αλλά μετά που θα αποκτήσει το δίπλωμά του και βγαίνοντας εκεί έξω έχει ξεχάσει τι έχει μάθει και επιστρέφει σε αυτά με τα οποία μεγάλωσε και σε εκείνες τις πρακτικές που υιοθετούσε, έβλεπε να υιοθετούν οι άλλοι στο δρόμο. Αν θυμάμαι καλά, αυτό είχατε πει. Δεν τα ξεχάσει, απλά δεν τα εφαρμόζει. Τα γνωρίζει πάλι. Όταν θα βγει να πάει κάπου αλλού να οδηγήσει, που ενδεχομένως να υπάρχει ο φόβος ότι θα βεβαιωθεί κάποια παράβαση, τα ξαναεπαναφέρει στη μνήμη του. Επομένως δεν τα έχει ξεχάσει. Το θέμα είναι ότι δεν τα εφαρμόζει. Και αυτό πρέπει να καλλιεργηθεί έτσι στις μικρότερες ηλικίες για να μπορέσει να γίνει βίωμα, να γίνει καθημερινότητα, να γίνει ρουτίνα ότι πρέπει να σέβεται τον κώδικα. Καλά, αφήστε και... το τώρα αυτό περί παιδείας, γιατί έχουμε, θα χαθούν μαζί με τη δική μας τη γενιά άλλες δύο γενιές. Γιατί μα δεν πρέπει, αυτό, κυρία Βουγεράκη, αυτό... πρέπει να επενδύσουμε εκεί. Ναι, το ξέρω, αυτό... το ξέρω, το λέω μεταφορικά και το λέω και καυστικά, όχι για εσάς που το επισημαίνετε αυτό, το λέω για εκείνους οι οποίοι πρέπει να ακούσουν, κύριε Καλοκαίρη, ότι επενδύουμε σε αυτό και καλά κάνουμε και επενδύουμε στα παιδιά μας, αλλά είμαστε οι ίδιοι που βρίσκουμε ότι αυτά τα οποία εξαγγέλουμε δεν τα υιοθετούμε και δεν τα κάνουμε πράξη στη συνέχεια. Μην ξεχνιόμαστε. Ναι, εντάξει, πολλές φορές δεν γίνονται. Εμείς σε αυτό να πω ότι σαν σωματείο κάνουμε διάφορες δράσεις. Κάποιες φαίνονται, κάποιες δεν φαίνονται αθόρυβες. Πάμε πάρα πολλοί συνάδελφοι αφιλοκερδώς, ανιδιωτελώς σε σχολεία όπου κάνουμε παρουσιάσεις σχετικά με την οδική ασφάλεια. Παρουσιάζουμε ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις στους μικρούς μας φίλους και προσπαθούμε και εμείς από τη μεριά μας όπως μπορούμε να βοηθήσουμε για να γαλουχίσουμε τις επόμενες γενιές. Αυτό πραγματικά θέλει να δουλέψεις από πίσω από τώρα για να δεις αποτελέσματα μετά από κάποια χρόνια. Μαζί με τους μικρούς πρέπει να κάνετε μαθήματα και στους μεγάλους. Κανένας μας δεν εξαιρείται. Τα διαβίου μάθησης πρέπει να είναι μέσα στο μυαλό μας και πρέπει να είναι μέσα στη ζωή μας. Σε γονείς και μαθητές, όχι μόνο στους γονείς. Ναι, στους μαθητές, συγγνώμη. Αλλά ότι τα παιδιά είναι οι αυστηρότεροι κριτές για τους γονείς. Ναι, το ξέρω. Αν δεν εφαρμόζουν τον κώδικα. Το είπα λίγο ανάποδα πριν από λίγο και το διορθώνω. Είπα όχι μόνο στους γονείς, όχι μόνο στους μαθητές. Και στους γονείς. Μαθητές και γονείς πρέπει να επικαιροποιούν πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη συμπεριφορά μας στους δρόμους. Χρειάζεται το μάθημα και στους δύο. Εξειδικευμένοι δάσκαλοι υπάρχουν πολλοί. Στα θρανία μπορούμε να καθόμαστε όλοι μας, γιατί υπάρχουν σχολεία, υπάρχουν εκδηλώσεις για την οδική ασφάλεια που γίνονται. Όχι αραιά και που μεμονωμένα ή όπου τους επιτρέπεται πάρα πολλές φορές, κύριε Καλοκαίρη. Σωστά, τα λέτε μια χαρά. Αλλά δείτε, δεν έχει κάνει πολιτεία βασικά πράγματα. Δηλαδή, το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής αυτή τη στιγμή, σαν μάθημα, δεν υπάρχει σε καμία βαθμίδα της εκπαίδευσης. Μα πραγματικά σε καμία. Πώς λοιπόν θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε αυτό που θέλουμε, με ποιο τρόπο? Μα γι' αυτό το λέω. Για να τα ακούσει η πολιτεία. Μπας και ξυπνήσει κανένας από τους βουλευτές. Σαν κλάδος, είναι πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας και όλων των εκπαιδευτών και όλων των σωματείων από όλη την Ελλάδα, ότι το μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής πρέπει να μπει στα σχολεία. Δεν γίνεται να μην μπει στο σχολείο αυτό. Δεν υπάρχουν κάποια προβλήματα με κάποια άλλα δευτερεύοντα μαθήματα. Αλλά δεν γίνεται να αφήνουμε αυτό έξω από την εκπαίδευση. Τώρα μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, και κάτι άλλο που πήγε να γίνει για να διορθωθούν πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με το δικό σας τον κλάδο. Θυμάστε πριν από μερικά χρόνια τι άλλος είχε προκληθεί, γιατί σαφέστατα αυτά τα οποία προβλέπονταν, δεν ξέρω αν ήταν σωστά ή λάθος, αλλά για εσάς ήταν λάθος και είχε πραγματικά
ανάψει φωτιές ή όποια αλλαγή προοριζόταν από την πλευρά της πολιτείας. Δεν έβαλε κανείς νερό στο κρασί του, ναι. Δεν κατάλαβα γιατί ακριβώς αναφέρεστε, για ποιο ακριβώς. Για το παρελθόν, ήταν... όποιες αλλαγές ήταν να γίνουν ακόμα και σε σχολές εκπαίδευσης οδηγών πανελλαδικά, είχε πραγματικά σηκωθεί θύελα αντιδράσεων. Έτσι, αν και το λέτε κατά κόρον οι περισσότεροι οδηγοί εκπαιδευτές, ότι και μέσα από το δικό σας το χώρο θα πρέπει ενδεχόμενα να αλλάξουν πράγματα, έτσι ώστε να μην βλέπουμε αυτά τα οποία βλέπουμε. Γιατί, όπως είπατε εσείς πολύ σοφά, κανένας δεν πρέπει να ξεχνάει ότι έχει ένα μερίδιο ευθύνης σε αυτά τα οποία γίνονται. Αλλά είναι βασικό, βασικό. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί. Μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Μόνο έτσι. Τώρα, σχετικά με αυτό που είπατε λίγο πριν, δεν είμαστε αρνητικοί στις αλλαγές. Αλλά να έρθουν αλλαγές οι οποίες θα έχουν προϋποθέσεις, θα είναι έτοιμες να εφαρμοστούν. Γιατί στο παρελθόν είδαμε ότι εμείς σταματήσαμε να λειτουργούμε, διότι θα έφερνε ο προηγούμενος, ένας από τους προηγούμενους υπουργούς, θα άλλαζε τον νόμο. Στον κύριο Σπίρτζη αναφέρεστε. Που είμαστε. Δεν έφτιαξε τον νόμο για να σταματήσει ο παλιός να ξεκινήσει ο άλλος. Σταματήσαμε να λειτουργούμε 9 μήνες κοντά ένα χρόνο, γιατί θα έφτιαχνε τον νόμο. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια συνέχεια. Στον κύριο Σπίρτζη αναφέρεστε επί ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Στον κύριο Σπίρτζη αναφέρομαι. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, εσείς ως σωματείο πήγατε στην περιφέρεια αυτή την ώρα. Κοιτάξτε, υπάρχουν προτάσεις για την περιφέρεια αυτή την ώρα. Δηλαδή, χθες συζητούσα με τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη, που είναι ο πρόεδρος της δικού σας επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ο οποίος κατέθεσε στην περιφέρεια μια πρόταση για τη δημιουργία παρατηρητηρίου οδικής ασφάλειας με σκοπό την πρόληψη των τροχαίων και τη βελτίωση του οδικού δικτύου. Γιατί λέει, μέσω μιας συγκεκριμένης εφαρμογής θα υπάρχει ενημέρωση για το σημείο, το χρόνο που γίνεται ένα τροχαίο, τι γίνεται σε εκείνο το σημείο, και βέβαια η πολλαπλότητα των τροχαίων στο συγκεκριμένο σημείο ενδεχόμενα να αφυπνίσει, και μακάρι να γίνει αυτό, την πολιτεία, τους δήμους, στην περιφέρεια, έτσι ώστε να προχωρήσει και σε άμεσες παρεμβάσεις για την διόρθωση των κακώς κειμένων σε όλους τους δρόμους. Μιλάει για αναβάθμιση υποδομών, σήμανση οδικού δικτύου, βελτίωση τροχονομικής επίσης επιτήρησης, γιατί σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι τροχέα, κυρίως στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, δεν βλέπουμε και πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, κύριε Καλοκαίρη. Εμείς χαιρετίζουμε αυτή την πρόταση που έκανε ο κ. Σταβερναράκης στην περιφέρεια και θεωρούμε ότι όλες αυτές οι προτάσεις, αν γίνουν πράξη από την περιφέρεια, μόνο καλό θα κάνουν και θα βοηθήσουν, όπως είπατε, τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Μακάρι να μην μείνουμε στις προτάσεις. Ναι. Και εμείς τώρα σχετικά με την τροχαία. Εντάξει, η τροχαία κάνει τη δουλειά της. Υπάρχει συγκεκριμένο προσωπικό. Δεν μπορεί ο καθένας μας να έχει ένα τροχονόμο από πίσω του για να πρέπει να οδηγάει σωστά. Γι' αυτό, ξαναλέω, το έχω πει πάρα πολλές φορές, την ατομική ευθύνη πρέπει να την έχει ο καθένας μας. Ναι, πρέπει να υπάρχει η αστυνομία, πρέπει να υπάρχει ο έλεγχος. Και εφαρμογή των νόμων. Γιατί νόμους έχουμε, απλά αυτοί οι νόμοι δεν εφαρμόζονται. Ναι. Ναι. Αυτό. Σχετικά με αυτό που είπατε για προτάσεις σας στην περιφέρεια. Να ξέρετε ότι και εμείς σας είπα ότι κάνουμε αρκετές δράσεις που έχουν να κάνουν με την οδική βοήθεια, με την οδική παιδεία κτλ. Την Παρασκευή 10 Δεκάτου είχαμε συνάντηση στην περιφέρεια με τον κύριο Αρναουτάκη, τα σωματεία από όλη την Κρήτη μάλλον, του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου, του Χανίων και του Αγίου Νικολάου. Είχαμε συνάντηση με τον κύριο Αρναουτάκη, με τον εκτελεστικό γραμματέα της περιφέρειας, τον κύριο Ραπτάκη, αλλά και με τον κύριο Τζεδάκη Σταύρο, που είναι αρμόδιος για το μηχανολογικό εδώ του Ηρακλείου, για διάφορα θέματα που απασχολούν τον κλάδο. Όπου μεταξύ αυτών συζητήθηκε και από την περιφέρεια η προμήθεια για την περιφέρεια ή να το κάνει δωρεά στα σωματεία ένα εξοπλισμό όπου θα μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, τα μαθήματα τα οποία κάνουμε δωρεάν, το ξανατονίζω αυτό, χωρίς να είμαστε κάποιο σωματείο, κάποιος φορέας που μπορεί να απεικομίζει κάποια χρήματα από εκεί, να πάρθει κάποιος εξοπλισμός όπου θα μπορέσει να μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να γίνουν πολύ κατανοητά αυτά που προσπαθούμε να διδάξουμε. Δηλαδή, ζητήσαμε εμείς από την περιφέρεια, ζητήσαμε να προμηθευτεί ένα προσομοιωτή σύγκρουσης. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι αυτό, είναι ουσιαστικά ένα κάθισμα που κάθεσαι, βάζεις τη ζώνη σου, και αυτό ουσιαστικά σταματάει βία με μια ταχύτητα 7 έως 10 χιλιόμετρων. Πραγματικά
αν κάτσετε, θα καταλάβετε τη δύναμη των 10 ή των 10 χιλιόμετρων. Είναι αυτό που σε γυρίζει. Κάτσετε το σώμα μας. Είναι αυτό που σε γυρίζει γύρω-γύρω. Όχι. Αυτό είναι προσομοιωτής σύγκρουσης. Α. Αυτό που σα γυρίζει γύρω-γύρω λέγεται rollover car. Ουσιαστικά είναι ένα όχημα το οποίο μπαίνει μέσα, φορά τη ζώνη σου και περιστρέφεται το αυτοκίνητο γύρω-γύρω. Όπου εκεί καταλαβαίνεις για άλλη μια φορά πώς μπορεί να σε σώσει η ζώνη και πώς μπορεί να σε κρατήσει να σας πω, στη θέση του οδηγού και μέσα στο αυτοκίνητο. Έτσι. Αυτή γιατί την εμπειρία. Γιατί έχουμε πάρα πολλές φορές οχήματα τα οποία οι οδηγοί σε κάποια σύγκρουση εξεντονιστήκαν έξω από το αυτοκίνητο. Ναι. Αλλά ζητήσαμε ταυτόχρονα και κάποια γυαλιά μέθης και γυαλιά κούρασης που προσωμιώνουν στους υποψήφιους που θα είναι εκεί πέρα να δουν πώς μπορεί να είναι ο εαυτός μου όταν βάλω τα γυαλιά μέθης, πώς μπορεί να βλέπω, την ώρα που φοράω αυτά τα γυαλιά ή όταν είμαι κουρασμένος. Αυτά είναι βιωματικά όλα αυτά. Θα βοηθήσουν πραγματικά πάρα πολύ εμάς στο κομμάτι που κάνουμε. Για να γίνεται ως μάθημα με όλο αυτό τον εξοπλισμό σε κάποιους δημόσιους χώρους για όλο το κοινό, θέλετε να πείτε? Δράσεις σε σχολεία. Δράσεις σε σχολεία, ναι. Σε σχολεία. Σε εκδηλώσεις που μπορεί να κάνει τα σωματεία από την Κρήτη. Ναι. Όπου θα είναι ο αρμόδιος εκπαιδευτής και θα κάνει την παρουσίαση και θα βλέπουν βιωματικά οι άνθρωποι που θα μπαίνουν μέσα πώς είναι το σώμα μας, στη σύγκρουση, στην ανατροπή, στην κούραση, στη μέθη. Αυτά είναι βιωματικά όπως σας είπα και είναι πολύ εύκολο για αυτόν που θα τα βιώσει να καταλάβει την αναγκαιότητα που πρέπει να έχει ο οδηγός όταν μπαίνει στη θέση του οδηγού, πώς πρέπει να είναι φυσικά και πώς πρέπει να έχει όλα εκείνα τα συστήματα αυτά που θα το προστατεύσουν σε μια σύγκρουση, σε μια ανατροπή. Να σας πω την αλήθεια, πάνε χρόνια, πρέπει να είναι κοντά 5 χρόνια που μπήκα σε ένα τέτοιο αμάξι, ένα rollover car όπως το είπατε πριν από λίγο. Δεν ξέρω ότι το λέγανε έτσι και πραγματικά αυτή η εμπειρία τώρα που το είπατε μου έχει μείνει ακόμα και τη θυμήθηκα και ήρθε στο μυαλό μου για τον δρόμο, ενώ ήμουνα σε ασφαλές περιβάλλον έτσι και δεμένη την τρομάρα, το φόβο που ένιωσα όταν κατάλαβα ότι δεν είχα τον έλεγχο του σώματός μου, ότι αναποδογύριζα. Με έπιασε πανικός με τους ανθρώπους απ' έξω να μου φωνάζουν «Μην κινείσαι, είσαι σωστά δεμένη έτσι ώστε να είσαι προστατευμένη». Πραγματικά είναι μία εμπειρία που σου μένει για το τι σημαίνει ανατροπή αυτοκινήτου. Βέβαια. Φανταστείτε ότι ένα μικρό μπουκαλάκι αθώο που έχουμε που είναι μαλακό εκεί, σε μια βίαιη σύγκρουση, τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να χτυπάει από τη μια μεριά του αυτοκινήτου στην άλλη και τι πανικός προκαλείται μέσα στο αυτοκίνητο σε περίπτωση αυτά. Αυτά ευτυχώς οι περισσότεροι από εμάς δεν το έχουμε βιώσει. Και δεν πρέπει να το βιώσουμε και στη ζωή μας. Αλλά αν το βιώσεις σε ένα ασφαλές περιβάλλον, καταλαβαίνεις τι μπορεί να γίνει αν δεν είσαι προσεκτικός. Μάλιστα. Γιατί ορισμένοι έχουμε ακόμα μέσα το παιδί μας. Νομίζουμε ότι αν γίνει κάτι, αν γίνει κάποια σύγκρουση, θα σηκωθούμε από τη μηχανή, θα βγούμε από τα μάξι, θα ξεσκονιστούμε και θα είμαστε εντάξει. Δεν είναι έτσι. Οι δύο, οι τρεις και οι τέσσερις νεκροί κάθε μέρα νομίζω δεν θέλουν άλλη επιβεβαίωση για αυτά τα οποία λέτε. Σαφέστατα δεν είναι έτσι τα πράγματα, διότι δεν ξέρεις πια τι άλλο να κάνεις για να αντιμετωπίσεις αυτά τα οποία συμβαίνουν στους δρόμους. Αυτό το οποίο εσείς εισπράξατε μετά από αυτή την συνάντηση και τις προτάσεις που καταθέσατε, όλα τα σωματεία εκπαιδευτών οδήγησης κυκλοφοριακής αγωγής της Κρήτης, ήταν κάτι θετικό, δηλαδή μια κουβέντα που μπορεί να γίνει, κάτι που δεν αποκλείστηκε, κύριε Καλοκαίρη? Ναι, όλα τα παραπάνω άρεσαν στην περιφέρεια, οι προτάσεις που πήγαμε δηλαδή εμείς, και φαίνεται να εξετάζει την απόκτησή τους. Για να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να σταματήσει αυτή η μάστιγα. Να δούμε τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Ήσασταν εσείς επίσης που λέγατε πριν από λίγες ημέρες, γιατί είχαμε κάνει μια κουβέντα στο πλαίσιο της ημέρας μνήμης τροχαίων θυμάτων που ήταν η Κυριακή 19 του Νοέμβρη,
ότι θυμικό ανθρώπινος παράγοντας, αγνία και πρόκληση κινδύνου, νοοτροπία, κουλτούρα, όρια που καταπατούμε και που επαναλάβατε και σήμερα, πιστεύοντας ότι μας περιορίζουν, ότι είναι μεταξύ των αίτιων πρόκλησης ενός τροχαίου. Λοιπόν, κρατάω αυτές τις επισημάνσεις και από εσάς, γιατί μετράμε κάθε μέρα νεκρούς και τραυματίες. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερος, κύριε Καλοκαίρη, για την κουβέντα. Καλή σας μέρα. Και εγώ, να είστε καλά.